του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ, οπότε... Ναι, και σε συνεργασία βέβαια πήραμε αυτή την απόφαση, τόσο ως σύμπραξη που κάναμε με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου, που λήγει η θητεία μας δηλαδή στις τέλος Δεκέμβρη. Θα ήθελα να πω ότι έχει αλλάξει το ενεργειακό περιβάλλον και αυτό ήταν γνωστό σε όλους. Το 2019 παραλάβαμε μια τηλεθέρμανση η οποία είχε ημερομηνία λήξεως. Και είχε ημερομηνία λήξεως γιατί δεν υπήρχε θερμική ενέργεια και δεν υπήρχε ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς. Άρα λοιπόν με ταχύτατους ρυθμούς αποφασίσαμε και βάλαμε τους ηλεκτρολέβητες για να θερμαθεί η πόλη. Φανταστείτε αν δεν προβαίναμε σε αυτή την κίνηση ως τηλεθέρμανση και ως δημοτική αρχή, τι θα είχε συμβεί και τι έχει συμβεί σε γειτονικές πόλεις. Εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Πλακετά την ομαλή τροφοδοσία της τηλεθέρμασης. Λοιπόν, περιορίσαμε σημαντικά τις βλάβες και κάναμε την εξής επιλογή, που είναι σταθερή επιλογή κατά κάποιο τρόπο της Δημοτικής Αρχής, η σύνδεσή μας με την Πτολεμαΐδα 5, την πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα, ακριβώς για να εξασφαλίσουμε στους πολίτες θέρμανση. Παράλληλα βέβαια έχουμε και δύο εφεδρίες και αυτές είναι κινήσεις της τηλεθέρμανσης του επιστημονικού προσωπικού των εργαζομένων της Δημοτικής Αρχής. Πέρα από την Πτολεμαΐδα 5 είναι η CFI, η μονάδα που στείνεται και είναι προς τιμή της τηλεθέρμανσης ότι σπεύσανε όλες οι γειτονικές πόλεις να συνδράμουν και να συνενώσουν τις δυνάμεις μαζί με την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας σε ένα κοινό χώρο στον ΑΕΣ Καρδιάς. Άρα θα έχουμε δύο εφεδρίες. Τώρα, γιατί δεν υπόθηκε προεκλογικά? Εάν πριν δύο χρόνια δίναμε 20-20% αύξηση ή 20-20 ευρώ, η επιβάρηση προς τους καταναλωτές θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Εάν το δούμε ως ποσοστό, 57% ή 60%, είναι ένα αριθμητικό μέγεθος πολύ τεράστιο ή φαίνεται σε έναν πολίτη που αντιμετωπίζει και προβλήματα επιβίωσης, σίγουρα είναι μεγάλο. Αλλά η τηλεθέρμανση δεν μπορεί να λύσει, ας πούμε, τα προβλήματα και, και τους μισθούς των εργαζομένων. Αυτό θα πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση και τα συνδικάτα και εμείς μαζί, το λέω ένας που αγωνείται συνέχεια, να προσπαθήσουμε να φέρουμε καλύτερους μισθούς. Η τηλεθέρμανση βρέθηκε σε ένα κωβικό σημείο ως Διοικητικό Συμβούλιο και ομόφωνη είναι η απόφαση και των 14-13 πόσοι είμαστε στη διοίκηση, ότι εάν δεν προβούμε σε αυτή την αύξηση που είναι από 40 ευρώ 63, τότε η τηλεθέρμανση θα έπρεπε να ανακλείσει τα επόμενα χρόνια. Σταθμίζοντας λοιπόν τα γεγονότα, για να έχουν οι πολίτες, ας πούμε, θέρμανση 25.000 και πλέον, για να έχουν θέρμανση η επέκταση που έγινε στον οικισμό Καρδιάς, για να έχουν θέρμανση γιατί δικαίωμα στη ζωή έχουν και οι κοινότητες που πληρώνουν θέρμανση πάνω από 3 και 4,5